Όλο το πάθος και η θέληση, θα έλεγα, των παικτών για την κατάκτηση του τροπέου. Θα χαρώ να κερδίσει ο Ολυμπιακός, για να πω την αλήθεια. Είναι ένα μάτς. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Πράγματι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θεωρητικά μπορεί να είναι το φαβορί. Και ο ΠΑΟΚ, μόλις μπει στο αγωνιστικό χώρο, θα αλλάξει εντελώς αυτή τη ψυχολογία και ίσως οι όροι μπορούν να ανατραπούν. Όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια, πιστεύω ότι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Να κερδίσει ο καλύτερος και να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Όπως σας είπα, θα κερδίσει η ομάδα που έχει την περισσότερη ενέργεια. Η εξυγίαση του ελληνικού αθλητισμού περνάει ίσως από τον διαμελισμό του Ολυμπιακού. Ελπίζω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είμαι και Ολυμπιακός, και ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά. Η παροκάρα θα σκίσει. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον ΠΑΟΚ και πιστεύω, έτσι Θεού θέλοντος, τα παιδιά αυτά, επειδή το αξίζουν πραγματικά και ο προπονητής αυτός, να σηκώσουμε το τρόπο και να το φέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και να το πανηγυρίσουμε όλοι. Ακούσατε λοιπόν εσείς τα προγνωστικά διαφόρων ανθρώπων. Να περάσουμε εμείς τώρα στο μπάσκετ. Δέσμους του ΠΑΟΚ.